ότι έχει γίνει πρόσφατα. Είμαστε εδώ όλοι μαζεμένοι, γονείς του Εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Όρμου Κορφίου, να διαμαρτυρηθούμε και να διεκδικήσουμε το δικαίωμα των παιδιών μας για μια σωστή εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, τα παιδιά της δευτέρας τάξης του Δημοτικού Σχολείου περιμένουν για φέτος το τρίτο εκπαιδευτικό που θα έρθει να αντικαταστήσει και να αναπληρώσει την τάξη. Το αποκορύφωμα ήταν ότι από τις 18 Ιανουαρίου είμαστε χωρίς εκπαιδευτικό και περιμένουμε την πέμπτη φάση που ακόμα δεν έχει εξαγγείλει το Υπουργείο. Το σχολείο είναι υπό διάλυση. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί το ολοήμερο τμήμα, καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να αναπληρώνουν και να μπαίνουν στη δευτέρα τάξη και να συμπληρώνουν το κενό. Σε μια τόσο δύσκολη χρονιά, με ιδιαίτερες συνθήκες, είναι υποχρεωμένα τα παιδιά να βρίσκονται στην αίθουσα και να περνάνε καθημερινά σχεδόν 10 διαφορετικοί εκπαιδευτικοί για να κάνουν το μάθημα μαζί με τις ειδικότητες. Καθαρά σαν μαμά, εκπαιδευτικός δεν είμαι, ψυχολόγος δεν είμαι. Θεωρώ όμως ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει στα παιδιά μας από την αρχή της χρονιάς φέτος είναι η δεύτερη φορά που μένουν χωρίς εκπαιδευτικό. Σημαίνει ότι ξεκινάνε με ένα εκπαιδευτικό που βγαίνει σε άδεια. Μπαίνουν όλοι οι δάσκαλοι μέσα για να τους κάνουν μάθημα. Έρχεται εκπαιδευτικός, βιώνουμε μια πιο σταθερή κατάσταση, μας κλείνουν λόγω COVID, πάμε σπίτι, ανοίγουμε και σε μία εβδομάδα είμαστε πάλι χωρίς δάσκαλο. Πάλι να μπαίνουν 10 διαφορετικοί να τους κάνουν μάθημα. Τα παιδιά δεν αντέχουν άλλο. Χάνεται πολύτιμος χρόνος εκπαίδευσης γιατί φοβόμαστε μη μας ξανακλείσουν. Αυτό που θέλω να επισημάνω σε όλη αυτή τη διαμαρτυρία που κάνουμε εδώ οι γονείς είναι η αποτυχία του συστήματος. Διότι το κενό που δημιουργήθηκε από αυτή τη δασκάλα μας, τέλος πάντων, που έμεινε έγκυος και αναπληρώθηκε με θέση COVID, θα έπρεπε με μία ρύθμιση να αλλάζει αυτή η αναπληρώτρια που ήταν COVID και να γίνει αναπληρώτρια θέση COVID, ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξουν τα παιδιά για ακόμα μία φορά δάσκαλο. Και γενικότερα θα ήθελα να πω για την κατάσταση που δημιουργείται στα σχολεία της επαρχίας και με όλα τα κενά που δημιουργούνται για τις διάφορες περιπτώσεις που μπορεί κάποιος δάσκαλος να αρρωστήσει ή οτιδήποτε άλλο να πάθει. Και θα πρέπει να περιμένουμε αυτή τη διαδικασία της προκήρυξης των θέσεων, να δηλωθούν τα κενά και να περιμένουν τα παιδιά σε όλη την περιφέρεια 2, 3 και 4 εβδομάδες χωρίς να έχουν δάσκαλο. Αυτή λοιπόν η σταθερότητα δεν υπάρχει και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει γίνει μέρημνα ώστε και τα παιδιά της επαρχίας να έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν και τα παιδιά των πόλεων.